Λοιπόν, ελάτε να γυρίσουμε σελίδα στο τηλεοπτικό μας μαγκαζίνο και να ασχοληθούμε με μας και με την υγεία μας. Και να καλωσορίσουμε τώρα στην παρέα μας δύο ανθρώπους που μας έρχονται από τον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Είναι δύο άνθρωποι που εργάζονται σε δύο διαφορετικούς χώρους, αλλά ζητήσαμε σαν εκπομπή ο ένας να συμπληρώσει μέσα από την ιδιότητά του τον άλλον για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα και μια καλή πληροφόρηση. Γιατί τα θέματα υγείας νομίζω μας απασχολούν όλους, μικρούς και μεγάλους. Και τα θέματα διατροφής, γιατί νομίζω ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο και η υγεία μας εξαρτάται και από την διατροφή μας. Και νομίζω ότι στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, λίγο αυτό τείνουμε να το ξεχάσουμε ή τουλάχιστον να το αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα εδώ. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από την κυρία της παρέας. Με την κυρία Μέρη Γιαννικάκη, είναι εκπρόσωπος της Diet System, αυτής της πολύ μεγάλης ομάδας που έχουμε γνωρίσει, υπεύθυνη του καταστήματος στον Άγιο Νικόλαο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Και ο κύριος Ανδριώτης Γιάννης, καρδιολόγος και επιμελητής Α στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Σας ευχαριστώ εσείς στην οθεάτα σας. Γιατρέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε τη χαρά και την τιμή να είστε εδώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε με το δικό σας χώρο. Εσείς φροντίζετε να μας ευαισθητοποιήσετε και να μας πείσετε ότι η καλή υγεία και η θωράκιση του εαυτού μας έχει άμεση εξάρτηση με την καλή και σωστή ποιοτική διατροφή. Στον Άγιο Νικόλαο πόσο καιρό υπάρχετε? Στον Άγιο Νικόλαο η Diet System υπάρχει από τις 15 Φεβρουαρίου. Διανύουμε την τρίτη εβδομάδα ζωής, να το πω έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο για τη θερμή υποδοχή του και για την θερμή προσέλευση του. Βεβαίως, πολύ σωστά, όπως είπατε, φροντίζουμε για την ισορροπημένη και σωστή διατροφή όλων των ανθρώπων, όλων των ηλικιών. Και βεβαίως, διαχειριζόμαστε διάφορα θέματα, δηλαδή πέρα από το κομμάτι της παχυσαρκίας, υπάρχουν και άλλα θέματα υγείας τα οποία εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Και επειδή έχουμε πάρα πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα τη δικαιολογία, δεν προλαβαίνω, η ρυθμή μου, η δουλειά μου, τα παιδιά, η οικογένεια, δεν μπορώ να κάνω μια διατροφή. Εσείς δίνετε λύση σε αυτό το πρόβλημα με τα μαγικά κουτάκια που έχουμε και εμείς εδώ στο στούντιο, που αναλαμβάνετε όλη την ευθύνη της δημιουργίας των γευμάτων και να τα στείλετε στο δικό μας το χώρο. Βεβαίως, κάθε πρωί παραδίδετε αυτό το μαγικό κουτί, όπως είπατε κι εσείς, στο χώρο που ο εκάστοτε επιλέγει. Περιλαμβάνει 5 γεύματα. Δεν χρειάζεται κανείς από εμάς να αγχώνεται για το χρόνο που θα πρέπει να διαθέσει σχετικά με την παραγωγή της τροφής. Τα φαγητά είναι ιδιαίτερα εύγευστα, οι μερίδες ικανοποιητικές. Και βεβαίως η επιστημονική ομάδα της Diet System, με τους γιατρούς μας, όπως όλοι γνωρίζουμε, τον κύριο Μαριωρή και τον κύριο Λιναρδάκη, φροντίζει για την απολύτως ισορροπημένη διατροφή των μελών της Diet System. Και τώρα θέλω να ρωτήσω το γιατρό που είναι εδώ δίπλα μας και σκοπό μας της κουβέντας που θα αναπτύξουμε μαζί του είναι να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος ότι η διατροφή έχει να κάνει πολύ με τις παθήσεις της καρδιάς. Και όχι μόνο με τις παθήσεις της καρδιάς, έχει να κάνει και με την, με τον εσωτερικό μας κόσμο. Εμείς λέμε ότι η διατροφή θα προφυλάξει από καρδιαγγειακά νοσήματα, θα προφυλάξει όμως και από διάφορες άλλες διαταραχές του νου. Δηλαδή, είναι και ψυχολογικό το θέμα. Σκεφτείτε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπέρβαρος, να μπορέσει να χάσει 10-15 κιλά, ούτως ώστε να μπορέσει να εξυπηρετηθεί και να εμφανίζεται πολύ πιο όμορφα στον εαυτό του πάνω απ' όλα και μετά στους άλλους. Ναι, η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και όσον αφορά σε διάφορες παθήσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και είναι παθήσεις οι οποίες κρατούν, είναι κυρίαρχες σαν αίτια θανάτου στο δυτικό κόσμο. Γιατρέ μου, το υπέρβαρο ή παχύσαρκο παιδί ή και αντίστοιχα ο ενήλικας είναι ένα σοβαρός υποψήφιος μελλοντικά να σας χτυπήσει την πόρτα της κλινικής? Σαφώς. Φυσικά. Μα ο υπέρβαρος σημαίνει ότι στον υπέρβαρο μπορεί να συμβεί μια στεφανία νόσο, να έχουμε πρόβλημα ζαχαρού διαβήτη, εμφάνιση ζαχαρού διαβήτη, εμφάνιση υπέρτασης, εμφάνιση μεταβολικού συνδρόμου. Όλα αυτά όμως είναι όλοι οι παράγοντες κινδύνου οι οποίοι καθορίζουν το αν το άτομο αυτό μέσα σε μια πενταετία ή μια δεκαετία θα έχει κάποιο στεφανία σύμπτωμα.
Κυρία Ανδριώτη, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω. Πολύ συχνά κάνουμε, νομίζω, για μένα ένα λάθος να συνδέουμε τα καρδιακά νοσήματα. Καρδιακά, ναι, με συγχωρείτε, νοσήματα. Είτε με τους υπέρβαρους και τους παχύσαρκους ανθρώπους, είτε με τους μεγάλες ηλικίες ανθρώπους. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτό είναι ένας μύθος και όλοι είμαστε εν δυνάμει ασθενείς αυτών των υποψήφιων. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Στην καθημερινή πράξη και στη δική μας την ιατρική πράξη βλέπουμε πάρα πολύ συχνά άτομα τα οποία έχουν στα φυσιολογικά όρια της χοληστερίνας. Έτσι, την HDL, την LDL, το ζάχαρο. Και όμως αυτός ο άνθρωπος μετά από λίγο καιρό μπορεί να έρθει σε εμάς με ένα έμφραγμα μυοκαρδίου. Και αναρωτιέσαι και λες, μα τι έγινε, γιατί έγινε αυτό. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η κληρονομικότητα. Εάν θέλουμε να συζητήσουμε για τους παράγοντες κινδύνου που υπάρχουν στα στεφανιαία συμπτώματα, στεφανιαία νόσο, είναι οι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να μεταβληθούν και οι παράγοντες οι οποίοι δυστυχώς δεν μπορούν να μεταβληθούν και αυτοί είναι οι κληρονομικοί παράγοντες. Παχύσαρκος ασθενής ίσον ασθενής ο οποίος μπορεί να αναπτύξει ζαχαρόδιαβήτη, ζαχαρόδες διαβήτης ίσον ασθενής ο οποίος το έμφραγμα του μυοκαρδίου το έχει στο τσεπάκι του, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι υπέρβαρος δεν μπορεί να πάθει και ένα στεφανιό επεισόδιο. Αυτό είναι δεδομένο. Οι παθήσεις αυτές που σχετίζονται με τα αγγεία και την καρδιά είναι παθήσεις ύπουλες. Δίνουν μια συμπτωματολογία, θα μας ανησυχήσουν, θα πάμε έγκαιρα να εξεταστούμε. Κοιτάξτε να δείτε, η στεφανία νόσο παρουσιάζεται με τρεις διαφορετικές μορφές. Ή θα έχουμε ένα έμφραγμα μυοκαρδίου, ή θα έχουμε μια στιθάγχη, ή θα έχουμε ένα ευνίδιο θάνατο. Πολλές φορές ο ευνίδιος θάνατος, όταν έχουμε ευνίδιο θάνατο, δεν έχει προειδοποίηση να μας πει προηγουμένως ότι εδώ κάτι συμβαίνει. Σαφώς και στο έμφραγμα, σαφώς και στη στεφανία, στη θάνχη, ναι, θα μας προειδοποιήσει. Το κύριο σύμπτωμα είναι ο πόνος, ο οποίος θα παρουσιαστεί στο στέρνο, με αντανάκλαση είτε στην ομοπλάτη είτε στην κάτω γνάθο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Στην κάτω γνάθο. Στην κάτω γνάθο. Αυτό παρουσιάζεται συνήθως στο περπάτημα, όταν κάνω μια πολύ βαριά εργασία, όταν έχω ένα πολύ πλούσιο γεύμα σε λιπαρά, σε περιόδους άγχους, μπορεί όμως να παρουσιαστεί και σαν επιγαστραλγία. Πάρα πολλές φορές έχουμε ασθενείς οι οποίοι έρχονται και μου λένε ότι γιατρέ, έφαγα κάτι το βαρύ και δεν μπορώ να χωνέψω και πονάει το στομάχι μου και κάνει το καρδιογράφημα και είναι ένα έμφραγμα πάρα, πάρα πολύ μεγάλο και τεταμένο. Αυτά τα άτομα, ναι, μπορείς να τα προλάβεις και να τα θεραπεύσεις. Ο ευνίδιος θάνατος, δυστυχώς, εάν συμβεί μέσα στο νοσοκομείο, έχουμε μια μεγάλη πιθανότητα να τα επαναφέρουμε, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν συμβεί στο σπίτι, δυστυχώς... Ο καθημερινός τρόπος ζωής μας, το ότι περπατάμε ελάχιστα, γυμναζόμαστε σχεδόν καθόλου, καταναλώνουμε ακατάλληλη τροφή, πάρα πολλά λιπαρά, μικρή και μεγάλη. Πόσο σοβαρά επιβαρύνει την υγεία μας και πόσο σοβαρή υποψηφιότητα βάζουμε για να αντιμετωπίσουμε, ναι, όλα αυτά που μόλις είπα, μας είπατε. Ότι ένα άτομο το οποίο είναι υπέρβαρο και γίνεται υπέρβαρο είτε επειδή τρώει, είτε επειδή οι συνθήκες της δουλειάς είναι τέτοιες που δεν θα μπορεί να κινηθεί. Αμέσως θα έχουμε σαν αποτέλεσμα να μπορεί να αναπτύξει και ζαχαρόδιαβήτη. Το υπέρβαρο άτομο σημαίνει αύξηση λιπόλουσης του, σημαίνει αύξηση της χοληστερίνης. Η χοληστερίνη είναι ένας παράγοντας σημαντικός ο οποίος ευθύνεται για την στεφανία νόσο, για την αναπόθεση δηλαδή χοληστερίνης στα αγγεία, τα οποία αυτά σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου θα δημιουργήσουν ένα κόλλημα στο στεφανείο, στα στεφανία αγγεία, με αποτέλεσμα να μην έχουμε την παροχή του αίματος έτσι όπως πρέπει. Να πω και κάτι το οποίο πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Η αθρωματική πλάκα, η οποία συζητάμε και λέμε εμείς οι όλοι οι καρδιολόγοι, δεν δημιουργείται στα 60, ούτε στα 50. Δημιουργείται σε ηλικία 12 με 13 ετών. Είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Μικρή ηλικία, βεβαίως, 12 ετών. Βεβαίως. Εάν θα εξελιχθεί σε έμφραγμα μυοκαρδίου μετά από 40 ή 50 χρόνια, εξαρτάται από τη διατροφή του ίδιου του ατόμου, στην οικογένεια μητέρας, πατέρας για το παιδί και το ίδιο το παιδί όταν θα μεγαλώσει και γίνει ενήλικας. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι 20 χρονών,
Οπότε δεν σημαίνει δεν θα πάθω κάτι. Έχω ασθενή δύο άτομα 20 ετών τα οποία έχουν κάνει τρία στεντ. Και σε αυτό το σημείο ήθελα να σου πω ότι το τελευταίο διάστημα έχω ακούσει και αρκετά νέα παιδιά που έχουν χάσει τη ζωή τους από καρδιά. Έτσι, και δεν μπορεί κανένας να εξηγήσει το γιατί. Και θέλω να πω, όλοι λέμε είναι τόσο νέο παιδί, είναι από καρδιά, να του προδώσει καρδιά του, πώς γίνεται κτλ. Ναι. Σε αυτό το σημείο ήθελα να ρωτήσω, Μέρη, εσείς που μας καλείτε να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μαζί με εσάς τη καθημερινή διατροφή μας και να το κάνουμε πλέον ρουτίνα, σημαίνει ότι αν ενταχθούμε στο δυναμικό της diet system για να μην έχουμε περισσότερες πιθανότητες να είμαστε υποψήφοι ασθενείς του κυρίου Ανδριώτη, ξεχνάμε τα πάντα, ξεχνάμε τα γλυκά, ξεχνάμε τα πάντα και τρεφόμαστε μόνο με πιστό κοτόπουλο και σαλάτα? Όχι, όχι, αντιθέτως. Δεν μιλάμε για μια αστερητική ή λάθος δίαιτα. Θα μου επιτρέψετε να πω το απλούριτο ότι είμαστε ό,τι τρώμε. Και η επιστημονική γνώση του κυρίου Ανδριώτη που μόλις μας μετέφερε μας οδηγεί σε ένα μόνο συμπέρασμα. Ότι η διατροφή μας είναι εκείνη η οποία θα μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο lifestyle, σε ένα καινούργιο τρόπο ζωής. Αυτό λοιπόν εμείς, σαν diet system, θέλουμε να περάσουμε, μιλώντας απλά ελληνικά, στα μέλη της. Σημαίνει τι? Ότι προσπαθούμε να τους αλλάξουμε τη διατροφική τους λογική, να τους εντάξουμε σε μια νέα διατροφική φιλοσοφία, χωρίς όμως να μπούμε σε μια διαδικασία αστέρησης. Αντιθέτως, και επειδή αναφέρατε το γλυκό προηγουμένως, που όλοι επιζητάμε ένα γλυκό στην καθημερινότητά μας. Και είναι το μόνο που βγαίνει στάνταρ σε κάθε δίαιτα, μαχαίρι, το κόβουμε, το ξεχνάμε και είναι νομίζω αυτό που μας κάνει και δεν προχωράει το πράγμα. Όχι, όχι. Κοιτάξτε, σας είπα και προηγουμένως ότι περιλαμβάνονται 5 γεύματα μέσα στο κουτάκι. Το τρίτο τέταρτο γεύμα, το επιδόρπιό μας δηλαδή, είναι συνήθως γλυκό με βάση τη στέβια, που όμως δεν συνειστερεί σε τίποτα σε γεύση από ένα γλυκό που θα αγοράσουμε από ένα ζαχαροπλαστή που θα φτιάξουμε σπίτι μας. Αντιθέτως, είναι ένα γλυκό το οποίο και θα μας ικανοποιήσει γευστικά και θα μας ωφελήσει. Δεν προσπαθούμε να στερήσουμε από τον οργανισμό ουσιώδη στοιχεία τα οποία χρειάζεται για να λειτουργήσει. Η τροφή μας είναι το καύσιμο του οργανισμού μας. Όσο καλύτερο καύσιμο λοιπόν δίνουμε στον οργανισμό μας, τόσο καλύτερα θα λειτουργήσει και ο μηχανισμός μας. Εμείς λοιπόν, πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ εύκολα, απλά δίνουμε σε όλους εσάς και σε όλο τον κόσμο που μας βλέπει τη δυνατότητα να έχει την πλέον ισορροπημένη διατροφή που θα μπορούσε ποτέ να έχει μέσω της Diet System. Θα μου επιτρέψετε να καλέσω και όλο τον κόσμο στο κατάστημά μας, στο καινούργιο μας κατάστημα. Βρισκόμαστε στην Οδό Πολυτεχνείου 1. Ο τηλεφωνικός μας αριθμός είναι 28410-25552. Μπορείτε όλοι να καλέσετε για να κερδίσετε ένα τελείως δωρεάν σωματομετρικό έλεγχο, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, προκειμένου να δούμε λιγάκι ποια είναι η πραγματική κατάσταση του οργανισμού σας και πώς μπορούμε εμείς πραγματικά να βοηθήσουμε. Και έχουμε συζητήσει επίσης από αυτήν την εκπομπή με τον κύριο Λιναρδάκη και την κυρία Κιούς ότι εξυπηρετείτε και περιοχές γύρω από τον Άγιο Νικόλαο. Βεβαίως. Εκτός από την περιοχή του Αγίου Νικολάου, εξυπηρετείτε την περιοχή του Καλλιχωριού, της Ελούντας, Κριτσά, Κρούστας, Νεάπολη, Ιεράπετρα. Εξυπηρετούνται όλες οι περιοχές. Ένα απλό τηλεφώνημα θα χρειαστεί να κάνουν οι άνθρωποι στο 28410-25552 και εμείς θα ρυθμίσουμε όλα τα υπόλοιπα χωρίς κανένα άγχος. Για εκείνους. Θέλω σε μια εποχή που η πληροφορία διαχέεται παντού, με ένα κλικ στον υπολογιστή σου μπορείς να μάθεις για θέματα υγείας. Η επιστημονική κοινότητα με οργανωμένες ημερίδες, με κουβέντες όπως αυτή που κάνουμε τώρα στην τηλεόραση, μας κρούεται το κόδωνα του κινδύνου. Μας λέτε τι πρέπει να κάνουμε. Είμαστε υποψιασμένοι. Προσπαθούμε να αλλάξουμε τις καθημερινές μας ρουτίνες ή θεωρούμε ότι δεν μας αφορά και αυτό δεν θα μας συμβεί ποτέ? Είναι ουτοπιστικό αυτό το οποίο συζητάμε. Είναι ουτοπιστικό να λέμε ότι δεν θα μας συμβεί κάτι. Θεωρώ ότι είμαστε εν δυνάμει ασθενείς, είμαστε εν δυνάμει άτομα τα οποία μπορεί να συμβεί ένα στεφανίο επεισόδιο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Η ιατρική πάντα είναι καλύτερα να προλαμβάνω παρά να θεραπεύω. Από ποια ηλικία κάποιος πρέπει να ξεκινήσει να κάνει ένα προληπτικό check-up, να προσέχει ή να αναπτύξει μια κουβέντα με ένα γιατρό της ειδικότητάς σας για να θωρακίσει την καρδιά του, που είναι από τα πιο ζωτικά μας όργανα? Ξέρετε, το παν δεν είναι να έρθει σε επαφή με έναν γιατρό. Το παν είναι να καταλάβει ότι αυτά τα οποία θα του πει ο γιατρός.
Δηλαδή δεν έχει σημασία να έρθει κάποιος σε μένα ή σε έναν άλλο συνάδελφο και να του πει ότι κοίταξε να δεις εδώ κινδυνεύεις. Πρέπει να αλλάξεις τις διατροφικές σου συνήθειες, να αλλάξεις την καθημερινότητά σου, ούτως ώστε να προφυλάξεις την καρδιά σου. Θα πρέπει ο ίδιος να το πιστέψει. Σε ποιες ηλικίες τώρα? Εξαρτάται κυρίως από το τι έχουμε, τι κληρονομικότητες υπάρχουν. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 25 ετών και είναι ζαχαροδιαβητικός, σαφώς θα πρέπει να έρθει στην ηλικία των 25 ετών. Έτσι, συζητάμε από μια ηλικία γύρω στα 35 με 40 και άνω, όταν δεν έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Αλλά άτομα τα οποία είναι υπαρτασικά, είναι ζαχαροδιαβητικά, είναι παχύσαρκα, είναι υπερλιπιδεμικά, σαφώς και άμεσα θα πρέπει να αρχίσουν να κάνουν τον έλεγχό τους, αλλά βασική προϋπόθεση είναι να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατρέ, τα λέτε κατανοητά, απλά και ξεκάθαρα τα πράγματα. Λοιπόν, να καλέσεις άλλη μια φορά τους ανθρώπους της περιοχής σου, στο χώρο σας, στην Οδό Πολυτεχνείου. Το τηλέφωνο μας είναι 2841-025-552. Θα χαρούμε να τους γίνει ένας πλήρης σωματομετρικός έλεγχος για να ελέγξουμε τις θερμιδικές τους απαιτήσεις, το ποσοστό λίπους, το δείκτημα ζασώματος και οτιδήποτε άλλο μπορεί να απασχολήσει έναν άνθρωπο, διότι συμφωνούμε ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Και επίσης θα ήθελα να κάνω και μια δεύτερη πρόσκληση αύριο στα κεντρικά της Diet System, στην οδό 25 Αυγούστου και στον αριθμό 15. Από αύριο θα υπάρχει ένας καινούριος λιπομετρητής τελευταίας τεχνολογίας, βιοηλεκτρικής ενέργειας, όπου θα μπορεί ο καθένας από εμάς να ελέγξει τους δείκτες υγείας τους. Αύριο λοιπόν, δεδομένου και ότι είναι η γιορτή, η ημέρα της γυναίκας, χρόνια μας πολλά, θα θέλαμε να καλέσουμε όλες τις κυρίες στο χώρο μας για να κάνουν αυτή τη μέτρηση εντελώς δωρεάν. Βεβαίως η πρόσκληση δεν αφορά μόνο τις κυρίες, αλλά και τους κυρίους. Και σας ευχαριστούμε πολύ για την εμπειρία. Εμείς σας ευχαριστούμε. Αυτό εδώ στα κεντρικά.